Περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα, νομίζω, σε πολύ λίγο από τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν έχω εικόνα ακόμη για το πόση ώρα. Πάντως, Νίκο, έχουν γραφτεί αρκετοί ομιλητές. Όπερ σημαίνει ότι η ψηφοφορία δεν φαίνεται να ξεκινά νωρίτερα από τις 9 η ώρα. Έχουμε αρκετούς ομιλητές ακόμη. Πήγε 6, πήγε 7, τώρα μας λες 9. Εγώ το βλέπω ότι κατά τα μεσάνυχτα θα το ξεμπερδέψουμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εξελίξεις που είχαμε το πρωί με τις κάλπες, ζήτησε αυτή η ώρα που θα εξοικονομηθεί από τη διαδικασία να δοθεί δυνατότητα στους βουλευτές να μιλήσουν. Πρέπει να πούμε ότι φυσικά περιμένουμε και την ομιλία του κυρίου Βενιζέλου και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία που με τόσο κόπο και βάσανα φτάσαμε το πρωί. Λοιπόν, η μέρα έχει σημαδευτεί μέχρι τώρα και έχει καθοριστεί ως προς το διαδικαστικό, που δεν είναι διαδικαστικό απλό, είναι πολιτικό, από ό,τι ο κύριος Βενιζέλος έκανε το πρωί. Ενώ υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για 7 κάλπες, 17, 57 κτλ. Και τέλος πάντων το μόνο σενάριο που είχε αποκλειστεί ήταν να υπάρξουν 4 κάλπες, γιατί υπήρχε φόβος διαρροών. Και αυτό εθεωρήθη ότι έγινε περισσότερο και για τον κύριο Βενιζέλο. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος έκανε την έκπληξη. Η κίνηση είναι τολμηρή και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ζήτησε 4 κάλπες. Να δούμε πώς ακριβώς διατύπωσε το αίτημα. Κατηγορούνται 4 πρόσωπα αθρηστικά, γιατί έτσι θεώρησαν τα κόμματα, κάνοντας πολιτικές επιλογές και πολιτική επίθεση. Μήπως πρόκειται να γίνει καμιά δικανική κρίση? Μήπως θα αποφανθούν οι εισαγγελείς, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι σκευωροί θα ψηφίσουν? Να ψηφίσουν λοιπόν σε μία κάλπη αναπρόσωπο. Δεν θα μου στερήσουν όμως εμένα ή του Γιώργου του Παπανδρέου το δικαίωμα να ψηφίσουμε εκεί που πρέπει να ψηφίσουμε, λέγοντας μία κάλπη ένα ψηφοδέλτιο. Από πού ως πού? Ποτέ δεν έγινε αυτό. Και επικαλούνται τη μυστικότητα αυτοί που υπέγραψαν σύσσωμοι και σύμπαντες με τον κύριο Τσίπρα πρώτη την πρόταση. Και έχουν βγει από το πρωί στις τηλεοράσεις και λένε ότι έχουμε κάνει την πρόταση για να πέσει η κυβέρνηση. Το λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται λοιπόν για πολιτική αθλειότητα. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Η οποία ψάχνει τώρα τον Φερετζέ της κάλπης. Όχι. Σηκώνουμε τον Φερετζέ της κάλπης και αποκαλύπτεται η κάλπικη σκευωρία. Να δούμε όμως εντωμεταξύ ποιες απαντήσεις έδωσε το μεσημέρι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, του οποίου την παραπομπή σε προκαταρκτική προτείνουν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι τον θέλουν αποδιοπομπαίο τράγο και αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την αλλίωση της λίστας Λαγκάρτ και την απάλυψη των ονομάτων των τριών συγγενών του. Παραδέχθηκε όμως αστοχίες στους χειρισμούς με το πρωτότυπο CD, το οποίο χάθηκε. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου επέμεινε ότι δεν έκανε αυτό στην αλλίωση του USB. Δεν ήταν πιστικός όμως στο ερώτημα ποιος θα είχε συμφέρον να αφαιρέσει από τη λίστα του συγγενείς του, ενώ επέμεινε ότι το αρχικό CD χάθηκε κάπου στη γραμματεία του. Δεν έχασα το CD. Το έδωσα στη γραμματεία μου για φύλαξη. Και δεν γνωρίζω που είναι σήμερα, αν δηλαδή παραμένει κάπου στο Υπουργείο ή τι άλλο συνέβη. Σε μια περίοδο όπου όλοι γνωρίζουν την τεράστια καθημερινή πίεση και δουλειά που υπήρχε. Είναι προφανές ότι αντικειμενικά, πολιτικά, πράγματι φέρω ευθύνη γι' αυτό. Είναι προφανές ότι έπρεπε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση και μεγαλύτερη επιμέλεια. Και λυπάμαι πολύ που αυτή η αστοχία μου έχει δώσει λαβή και στο να αμφισβητηθεί συνολικά η μεγάλη προσπάθεια που έκανε εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ισχυρίστηκε ότι κάποιοι θέλουν να τον καταστήσουν ένοχο και να χρεωθεί αυτός όλα τα λάθη του πολιτικού συστήματος μεταπολίτευσης. Ενώ βασικό του επιχείρημα ήταν ότι η κατηγορία που το απευθύνεται βασίζεται σε ένα παραποιημένο USB, το οποίο όμως δεν είναι αυτό που παρέδωσε στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννη Διώτη. Άρα, κατά τον κύριο Παπακοσταντίνου, λείπουν τα στοιχεία. Θεωρώ ότι η εξελίξη των τελευταίων ημερών από την έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων διαμορφώνουν μία τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που υπήρχε όταν έγινε η πρόταση πονακριτικής. Με απλά λόγια, δεν εμπλέκομαι για τον απλό λόγο ότι το USB από το οποίο λείπουν τα ονόματα δεν είναι αυτό το οποίο παρέδωσε. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου δήλωσε ότι έγινε στόχος λόγω της πολιτικής του μνημονίου και κατηγόρησε μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι έχουν καταπατήσει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν εύχομαι στο χειρότερο εχθρό μου να ζήσει αυτό που βιώνω εγώ και η οικογένειά μου τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν το εύχομαι σε κανένα.
καταδικαστική η τίτλη των εφημερίδων. Ένοχος. Καταζητείται από ταυτί στον Κορυδαλό. Το ίδιο και στα κανάλια. Συνοπτική δίκη από αυτόκλητους τηλεοπτικούς αγγελείς. Άμεση καταδίκη. Για ποιο τεκμήριο αθότητες μιλάμε. Μιλώντας μπροστά σε μια τελείως σιωπηλή αίθουσα, ο κύριος Παπακοσταντίνου κατέληξε λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει η παραγραφή των αδικημάτων και ότι θέλει να καθαρίσει το όνομά του. Δεν με ενδιαφέρουν οι παραγραφές. Με ενδιαφέρει το όνομά μου να είναι καθαρό και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν. Do you accept this discussion about mistakes happened on behalf of the IMF, first of all? Well, it goes without saying. No one's actions are ever perfect. And even in cases where you feel they've been successful, it's worth going back, looking back, examining and thinking of ways that things could have been done better. Who can take the blame for the deep recession in Greece? If we look back at the roots of Greece's dramatic problems, of course, part of it was the progressive loss of competitiveness within the Eurozone. Secondly, the imperfections, distortions, controls, and other measures within the Greek economy that effectively kept it out of the single market to a certain extent. So these were the essential problems. Compounding that was the rise in debt, in deficits, government deficits and debt, that were a symptom of the underlying loss of competitiveness. A lot of focusing on financing and not on the other issues like the structural reforms. Of course. This has been one of the hallmarks and one of the disappointing hallmarks of the discussion around the Greek situation. Do you think that the option of Greece leaving the Eurozone is still alive today after all this happened? Well, it's always alive. It's always possible. It's just that it is not obviously in Greece's interest. It's not obviously in Europe's interest. And the structural reforms still need much further to go in Greece. Those should be the focus. The notion of new debt restructuring, new this, new that, none of that is the solution for Greece in the absence of success in structural reforms. It's that simple. Δεκάδες όμηροι, Ισλαμιστές αντάρτες, ο Αλγερινός στρατός και οι κυβερνήσεις των ισχυρών του πλανήτη σε τηλεδιασκέψεις συνθέτουν το παζλ της κρίσης με τους ομήρους που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα 24ωρο στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου in Αμένας στα σύνορα της Αλγερίας με τη Λιβύη. Οι Ισλαμιστές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύεται η BP και η νορβηγική Statoil και όπου εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά πάνω από 40 έμειναν στα χέρια των ανταρτών, κυρίως Βρετανοί, Ιάπωνες, Νορβηγοί και Αμερικανοί. Il réveillait tout le monde dans les chambres en demandant que les musulmans, si tu es musulman, c'est pas toi que je cherche, c'est les étrangers que je cherche. Ils ont dit, vous, les Algériens, on va vous lâcher d'un moment à un autre, d'un moment à un autre. Et ils ont libéré les femmes au début. Μία ομάδα ανταρτών επιχείρησε να μεταφέρει τους περισσότερους ομήρους σε άλλη τοποθεσία, αλλά δέχτηκε επίθεση από τον Αλγερινό στρατό. Με συνέπεια να σκοτωθούν, σύμφωνα με μία εκδοχή, τουλάχιστον 34 όμηροι και 14 αντάρτες. Οι Ισλαμιστές λένε πως 7 όμηροι παραμένουν στα χέρια τους, αλλά όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές. So whether this is really a politically motivated kidnapping or whether it is dressed up as that in order to get millions of dollars in ransom from the various Western countries, we don't know. Οι πρόεδροι της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση για την κρίση. Οι Αμερικανοί έστειλαν μη επανδρομένο κατασκοπευτικό στην περιοχή. Την Αλ-Κάιντα του Μαγκρέμπ βλέπουν πίσω από την κρίση οι Αλγερινές αρχές. Η κρίση είναι όμως επακόλουθο της γαλλικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μάλι με στόχο τους Ισλαμιστές. Οι Ευρωπαίοι σπέβδουν να στηρίξουν τη γαλλική πολιτική και η Ελλάδα προτίθεται να στείλει 3 αξιωματικούς ως εκπαιδευτές των κυβερνητικών δυνάμεων του Μάλι.